Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα ζήτημα που θέτει μια νεαρή γυναίκα σήμερα, μια γυναίκα 35 χρονών, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει ξεκινήσει την ερωτική και σεξουαλική της ζωή. Νομίζω είναι ενδεικτικός ο τίτλος, Παρθένα στα 35. Έχουμε ξανακάνει ένα παρόμοιο θέμα, αλλά δεν έχουμε μιλήσει όπως θα μιλήσουμε σήμερα. Λοιπόν, θα σας διαβάζω ακριβώς τι μου γράφει η κοπέλα, μια συνομιλία είχαμε. Μου λέει καλησπέρα κυρία Θέκλα, γεια σου αγάπη μου. Με ταλαιπωρεί πάρα πολύ ένα θέμα με τα ερωτικά μου. Γνωρίζω άνδρες που και αυτοί αισθάνονται μια έλξη όπως και εγώ, το καταλαβαίνω προς εμένα, αλλά το σταματάνε εκεί γιατί δεν έτυχε να έχω ερωτική εμπειρία μέχρι σήμερα. Και τη ρώτησα την κοπέλα πόσο χρονών είναι και μου είπε ότι είναι 35. Αλλά όμως μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσει κόσμο. Γνωρίζει άνδρες οι οποίοι νιώθουν ερωτική έλξη για αυτήν, νιώθει και αυτή ερωτική έλξη για αυτούς, αλλά το σταματάνε όταν τους λέει ότι δεν είχε προηγούμενη πρώτερη ερωτική εμπειρία. Τον ένα τον άκουσα να το λέει σε κάποιον άλλον και δεν ήξερε τι να κάνει. Δηλαδή ένας άντρας δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί μία κοπέλα 35 ετών η οποία μέχρι τώρα δεν είχε άλλη ερωτική σεξουαλική εμπειρία. Και το δεύτερο που γνώρισα είναι απόμακρος. Ειδικά ο ένας όταν του είπα ότι είμαι Παρθένα με ρωτούσε «Είσαι κορίτσι για οικογένεια?» Κατάλαβα ότι και αυτός ψάχνει να βρει κάποια σοβαρή κοπέλα αλλά δεν το καταλαβαίνω. Τους είναι δύσκολο να είναι κάποια Παρθένα. Και εγώ δεν θέλω να πάω με όποιον βρω μπροστά μου. Θέλω να υπάρχει έλξη. Τι να κάνω. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που υπάρχει πλέον έντονο το αντίθετο κοινωνικό στερεότυπο από αυτό που υπήρχε προηγουμένως. Σε προηγούμενα χρόνια, σε παλαιότερες εποχές, θεωρεί το αρνητικό, θεωρούνταν κάτι αρνητικό μια κοπέλα να έχει προηγούμενες ερωτικές εμπειρίες. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε μια γυναίκα για να είναι κατάλληλη για να συνάψει κάποιος μαζί της ερωτική σχέση και γάμου να είναι Παρθένα. Στις μέρες μας, αν μια γυναίκα δεν έτυχε να ξεκινήσει την ερωτική της ζωή μέχρι τα 35 που είναι φίλη και μέχρι τα 40 και μέχρι μεγαλύτερη ηλικία, αυτό να θεωρείται κάτι αρνητικό και να θεωρείται κάτι αποθητικό. Καταρχάς φιλενάδα, εσύ η ίδια που είσαι 35 και ακόμη δεν έχεις μπει μέσα στην ερωτική σεξουαλική ζωή, ζεις σε λάθος εποχή. Με ποια έννοια το λέω? Αν ζούσες σε μια εποχή 50 χρόνια πριν, θα ήσουν περιζήτητη νύφη, θα ήσουν περιζήτητη ερωτική σύντροφος. Γιατί οι άνδρες τότε μεγάλωναν με την νοοτροπία ότι η γυναίκα δεν πρέπει να έχει καμία, μα καμία απολύτως ερωτική εμπειρία, καμία πείρα, καμία ερωτική γνώση, καμία σεξουαλική δύναμη. Θεωρείται η γνώση, θεωρείται δύναμη στον σεξουαλικό τομέα, στον ερωτικό τομέα και γι' αυτό όταν επιβλήθηκε η πατριαρχία προσπάθησε το σύστημα της πατριαρχίας να μειώσει τη γυναικεία δύναμη εφευρίσκοντας το ταμπού της παρθενίας, δημιουργώντας το ταμπού της παρθενίας. Και ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι λίγο περίεργη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ακόμη η πατριαρχία πνέει τα λίσθια της, όπως έχω πει και άλλες φορές, κατά τη γνώμη μου φυσικά, ως μικροκοινωνικού και όχι μακροκοινωνικού επιστήμονα, ότι υπάρχουν ακόμη στοιχεία πατριαρχίας στην κοινωνία μας, αλλά δεν θα λέγαμε ότι είναι μια αμιγώς πατριαρχική κοινωνία. Και υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα στο θέμα των ερωτικών σχέσεων, τεράστιο μπέρδεμα. Με απλά λόγια, ενώ τα πράγματα απαλιά ήταν πολύ συγκεκριμένα, η γυναίκα δεν πρέπει να ξέρει τίποτα, ο άνδρας έχει ένα εύκολο δρόμο μπροστά του όσον αφορά την ερωτική σχέση, γιατί θα πάρει μια γυναίκα που δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει κανένα μέτρο σύγκρισης, δεν γνωρίζει τίποτα και ό,τι της δείξει αυτό θα είναι. Ένας τρόπος διαπαιδαγώγησης των αγοριών παλιότερα που τους έδινε μια τεράστια αυτοπεποίθηση στους περισσότερους και μια μεγάλη έτσι αίσθηση το ότι επειδή είμαι άντρας αυτό φτάνει. Μόνο και μόνο που έχω γεννηθεί
ως άνδρας αυτό με κάνει κατάλληλο και επαρκή για να είμαι ένας καλός ερωτικός σύντροφος, ένας περιζητητός γαμπρός, ένας καλός για πατέρας, καλός για όλα. Σήμερα όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η κοινωνία μας και όλο και περισσότεροι άνδρες ξεκινούν να έχουν αμφιβολίες για τον εαυτό τους, να μην έχουν όλη αυτή την τεράστια ερωτική σεξουαλική αυτοπεποίθηση, να μην νιώθουν δηλαδή ότι μόνο και μόνο επειδή είμαι άνδρας αυτό αρκεί και επαρκεί, να περιμένουν ότι θα ήταν καλή ιδέα να γνωρίσουν μια σύντροφο η οποία θα έχει και αυτή γνώσεις, θα έχει και αυτή σεξουαλικές δυνάμεις, ούτως ώστε να μπορούν μαζί να συνδυαστούν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το κομμάτι της ανασφάλειας που έχουν αρκετοί άνδρες στις μέρες μας για την ερωτική τους επάρκεια, που ρόλος αυτό παίζει και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η pop κουλτούρα και τα διάφορα μηνύματα που δίνονται στην κοινωνία είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Πέρα από τα μισογενιστικά μηνύματα υπάρχουν και πολλά μισανδρικά μηνύματα στην κοινωνία. Δηλαδή πολύ συχνά ακούμε γυναίκες να κοροϊδεύουν τους άνδρες, να τους υποτιμούν, να θεωρούν ότι οι άνδρες είναι κατώτεροι από τις γυναίκες. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο ο μισογενισμός στην κοινωνία μας, υπάρχει και ο μισανδρισμός. Και ιδιαιτέρως γυναίκες οι οποίες έχουν είτε μεγαλώσει με μίσανδρες μητέρες, μητέρες οι οποίες μισούσαν τον άνδρα τους για παράδειγμα. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα συγκεκριμένο περιστατικό ενός ζευγαριού που ενώ ο άνδρας είχε μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια που οι γονείς του είχαν μια αγαστή σχέση μεταξύ τους και παντρεύτηκαν από έρωτα και συνέχιζαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πατέρα του, γιατί ο πατέρας του πέθανε πιο νωρίς από τη μητέρα του, συνέχιζαν να έχουν μια ζωντανή και υγιή σχέση και επικοινωνιακά και ερωτικά και σε όλα τα επίπεδα. Η γυναίκα του μεγάλωσε σε ένα σπίτι στο οποίο η μάνα της μισούσε θανάσιμα τον πατέρα της λόγω του ότι την απατούσε, αλλά δεν τον χώριζε επειδή ήθελε να έχει την οικονομική ασφάλεια που της παρήχε αυτός ο άνδρας, ο άπιστος. Οπότε μεγάλωσε την κόρη της δίνοντας της το μήνυμα ξεκάθαρα, όχι υποσυνείδητα, συνειδητά, δίνοντας το μήνυμα ότι οι άνδρες είναι για να τους εκμεταλλευόμαστε και οι άνδρες είναι για να δουλεύουν και να φέρνουν χρήματα στο σπίτι και οι άνδρες δεν είναι άξιοι αγάπης και σεβασμού και εμπιστοσύνης. Οπότε το ζευγάρι αυτό είχαν δουλέψει μαζί τους στο παρελθόν, είχαν πάρα πολλά ζητήματα στη μεταξύ τους σχέση και η κοπέλα έβγαζε έντονη επιθετικότητα προς τον άνδρα, η οποία δεν σύναδε με τις πράξεις του ανδρός. Δηλαδή, ενώ δεν της είχε κάνει κάτι συγκεκριμένο ο σύντροφός της, ενώ δεν της συμπεριφερόταν με κάποιο κακοποιητικό τρόπο, αυτή συνεχώς του έλεγε «εσείς οι άνδρες είστε έτσι, εσείς οι άνδρες είστε αλλιώς, οι άνδρες είστε παλιόπαιδα, οι άνδρες δεν σέβεστε τις γυναίκες, οι άνδρες δεν αγαπάτε τις γυναίκες, είστε όλοι ανάξιοι εμπιστοσύνης». Και παρόλο που ο δικός της σύντροφος δεν την απαντούσε, παρόλο που ο δικός της σύντροφος δεν της μιλούσε άσχημα, όπως έκανε ο πατέρας της στη μάνα της, αυτή βλέποντας το δικό της το σύντροφο χωρίς να έχει μαζί του κάποια συγκεκριμένα παράπονα, μόνο και μόνο επειδή ήταν άνδρας, έβλεπε μπροστά της τον εχθρό της. Και φυσικά το ζευγάρι αυτό δεν κατάφερναν να γίνουν καλά μεταξύ τους, παρόλο που μπορεί να είχαν και καλές προθέσεις. Τώρα αυτό που σας περιγράφω είναι αυτό που καταλάβαμε μέσα από τη θεραπεία ζευγαριού. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που μίλησαν και οι δύο για τη ζωή τους, μίλησαν και οι δύο για τις εμπειρίες τους, αναλύσαμε διάφορα περιστατικά μεταξύ τους, μιλάμε για κάτι που είχε συμβεί στο παρελθόν αυτό, και καταλήξαμε στο ότι η μητέρα είχε μεταφέρει ένα μίσανδρο πρότυπο στην κόρη. Δηλαδή της είχε εμπεδώσει ότι όλοι οι άνδρες είναι ανάξιοι, ανάξιοι λόγου, ανάξιοι αγάπης, ανάξιοι επικοινωνίας, ανάξιοι ερωτικής επαφής. Οπότε η κόρη δεν το συνειδητοποιούσε, αλλά είχε μέσα της μια τεράστια προκατάληψη για τους άνδρες, την οποία έβγαλε πάνω στον άνδρα της με μια παθητικά επιθετική συμπεριφορά και κάποιες φορές ενεργητικά επιθετική συμπεριφορά.
Παθητικά επιθετική συμπεριφορά είναι συμπεριφορά εκείνη η οποία βγάζει εχθρικότητα και τοξικότητα, αλλά όχι ξεκάθαρα και καλυμμένα. Ενεργητική επιθετική συμπεριφορά είναι όταν δείχνεις ξεκάθαρα στον άλλον ότι έχεις αρνητικότητα προς εκείνον. Λοιπόν, αρκετοί άντρες έχουν ανασφάλεια για τον εαυτό τους και γιατί η κοινωνία έχει και μισανδρικές τάσεις, όχι μόνο μισογυνιστικές τάσεις, η σημερινή κοινωνία. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αρκετοί άνδρες να μην νιώθουν ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, ερωτική αυτοπεποίθηση και σεξουαλική αυτοπεποίθηση. Οπότε ένας άνδρας ο οποίος δεν νιώθει ερωτική αυτοπεποίθηση φοβάται να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση με μια γυναίκα η οποία δεν έχει πρώτερη εμπειρία. Φοβάται γιατί σου λέει πώς θα καταφέρω εγώ να μοιήσω τη γυναίκα αυτή στην ερωτική διαδικασία, πώς μπορώ να της μάθω τον έρωτα, πώς μπορώ να την διαχειριστώ εφόσον δεν έχει πρώτερη εμπειρία. Από την άλλη υπάρχει και μια άλλη προκατάληψη ότι μια γυναίκα η οποία δεν έχει καμία ερωτική επαφή μέχρι τα 35 και είναι παρθένα μέχρι τα 35 θα θέλει να παντρευτεί τον πρώτο άντρα με τον οποίο θα έχει ερωτική επαφή. Οπότε μπορεί ένας άντρας ο οποίος γνωρίζει μια κοπέλα η οποία του το λέει ξεκάθαρα και είναι ανοιχτή μαζί του και λέει ξέρεις δεν έχω φτιάξει μέχρι τώρα ερωτική σχέση, δεν έχω κάνει μέχρι τώρα σεξ, να θεωρήσει ότι αν εγώ προχωρήσω στο να έχω σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα αυτή, τότε αυτή η γυναίκα θα προσκοληθεί επάνω μου, θα θελήσει οπωσδήποτε να την παντρευτώ και αυτό να το φοβίζει και να τον τρομάζει. Και να το φοβίζει και να τον τρομάζει για τους σωστούς λόγους, για υγιείς λόγους, αλλά και για λόγους όχι τόσο ωραίους λόγους, δηλαδή για την ανευθυνότητα η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό πολλών ανθρώπων στην εποχή μας. Πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας λένε δεν θέλω να έχω ευθύνες, δεν θέλω να έχω υποχρεώσεις, προτιμώ να περνάω μόνο καλά. Οπότε κάποιος ο οποίος έχει φόβο ανάληψης ευθύνης και θέλει μόνο να περνάει καλά και δεν θέλει να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία η οποία να επισύρει και ευθύνη, όπως στο γάμο ή τη συγκατοίκηση με μια γυναίκα, να αποφεύγει να προχωρήσει στη δημιουργία σχέσης με μια γυναίκα η οποία δεν είχε προηγούμενη ερωτική επαφή, προκειμένου να μην βρεθεί στη διαδικασία να είναι υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να την παντρευτεί. Εγώ ρώτησα την κοπέλα αυτή, πέρα από την ηλικία της, ρώτησα αν είναι θρήσκα και μου λέει πιστεύω, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω πώς έφτασε στα 35 της να μην έχει ακόμη ερωτική επαφή. Μου λέει, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτό, ήμουνα και ένα κορίτσι πολύ μαζεμένη μικρή. Δεν με άφηναν να κάνω σχέση. Οι γονείς δεν άφηναν την κόρη να κάνει σχέση. Η μάνα μου μόλις είχε μάθει ότι είχα ερωτευθεί ένα παιδί, έγραφα γράμμα όχι να του το δώσω, να το κρατήσω για μένα. Μου είπε μην του το δώσεις. Αυτός δεν πρόκειται να σε θέλει και ούτε θα κάνει και σχέση μαζί σου και μην τολμήσεις να κάνεις σχέση μαζί του. Άρα η μητέρα της, όταν η κοπέλα αυτή ήταν έφηβος και ήταν ερωτευμένη, την απέτρεψε και από το να εκφράσει τον ερωτά της, αλλά την απέτρεψε και από το να νιώθει τα συναισθήματα της και από το να προχωρήσει στο να κάνει ερωτική σχέση. Δηλαδή της έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα σε θέλει εσένα κανένας και δεν είναι σωστό εσύ να κάνεις ερωτική σχέση. Έχω βγει με αγόρια λέει, αλλά δεν τους ήθελα. Δεν γίνεται, πώς να είσαι με κάποιον που δεν το θέλεις. Είμαι ανοιχτή στο να βγω ραντεβού αν μου πούνε, αλλά πρέπει να υπάρχει και έλξη. Συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να υπάρχει και έλξη. Δεν θα πας με τον πρώτο που θα βρεις μπροστά σου για να μην είσαι πλέον παρθένα ή για να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα. Λέει όταν ήταν μικρή δεν είχε παρέες, ήταν η μόνη, δεν υπήρχαν άλλα παιδιά. Επίσης έχει όμως δεχθεί και μπούλινγκ στο δημοτικό σχολείο. Είχα και δυσκολίες και με κοροϊδεύαν τα παιδιά στο δημοτικό. Και τα αδέρφια της είναι μικρότερα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη, δεν είχε αδέρφια, πήγαινε στο σχολείο και δεχόταν μπούλινγκ.
Λέει, έχω περάσει από κατάθλιψη στο παρελθόν και έχω κάνει θεραπεία. Και δυσκολεύεται τώρα, λέει, στην ενήλικη ζωή της με τις άσχημες συμπεριφορές των ανθρώπων, αλλά έχει κάνει ψυχοθεραπεία και έχει ενδυναμωθεί. Και εγώ την ρώτησα το εξής. Είσαι διατεθειμένη να δοκιμάσεις και να απογοητευτείς? Είσαι διατεθειμένη να φας τα μούτρα σου? Γιατί την ρώτησα αυτό το πράγμα? Επειδή όταν δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη την ερωτική μας ζωή, έχουμε ένα πρόβλημα. Ότι ακόμη δεν έχω ξεκινήσει την ερωτική μου ζωή. Ακόμη δεν γνωρίζω τι σημαίνει να είμαι ερωτευμένη με ανταπόκριση. Ακόμη δεν γνωρίζω τι σημαίνει να έχω ερωτική σεξουαλική επαφή. Ακόμη δεν γνωρίζω τι σημαίνει να είμαι σε μια ερωτική σχέση. Είναι ένα το πρόβλημα. Όταν όμως ξεκινήσεις την ερωτική σου ζωή, τότε πληθαίνουν τα προβλήματα, τα πιθανά προβλήματα. Και επειδή θέλουμε να είμαστε ρεαλιστικοί, θέλω να πω στη φίλη ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν, αγάπη μου, όταν θα ξεκινήσεις την ερωτική σου ζωή, να ερωτευτείς και μετά να απογοητευτείς. Είναι πολύ πιθανό να ερωτευτείς κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μετά να αποδειχθεί ανάξιος των προσδοκιών σου. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να ερωτευτείς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αντάξιος των προσδοκιών σου. Όμως με τον νόμο των πιθανοτήτων και γνωρίζοντας ότι στην εποχή μας και στις μέρες μας οι περισσότεροι άνθρωποι που κυκλοφορούμε ανάμεσά τους, όχι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, που κυκλοφορούμε ανάμεσά τους είναι άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερες πνευματικές ανησυχίες, είναι άνθρωποι χωρίς καλλιέργεια πνευματική, άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται ουσιαστικά να κάνουν τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται για να οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά ένας άνθρωπος, είναι πολύ πιθανόν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν έντονη έλξη για μια κοπέλα, έντονη έλξη για ένα κοπέλι, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν τη βοήθεια της νευροχημίας του εγκεφάλου για να δημιουργήσουν μια σχέση, να ερωτευτούν δηλαδή, μπορεί να μην τα καταφέρουν να διατηρήσουν υγιώς τη σχέση αυτή λόγω της πνευματικής τους τεμπελιάς. Πάρα πολλοί άνθρωποι βαριούνται και αρνούνται να είναι εργατικοί, γιατί για να επιτύχεις οτιδήποτε, είτε στον εργασιακό τομέα, είτε στον οικονομικό τομέα, είτε στον ερωτικό τομέα, πρέπει να κοπιάσεις. Έτσι είναι η ζωή. Δεν κάθεσαι με τα μάτια κλειστά και το στόμα ανοιχτό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και έρχεται ο έρωτας ο μεγάλος και έρχεται η μεγάλη αγάπη και σε βρίσκει και είναι όλα τέλεια. Για να μπορέσεις να έχεις μια υγιή ερωτική σχέση η οποία να είναι ικανοποιητική και για τα δύο μέρη και η οποία να βασιστεί σε γερά θεμέλια, χρειάζεται δουλειά. Και η δουλειά αυτή χρειάζεται να γίνει κυρίως από τον καθένα πάνω στον εαυτό του. Να προσπαθεί ο καθένας μας δηλαδή να βελτιώνει τον εαυτό του τόσο ώστε να γίνεται όλο και πιο καλλιεργημένος άνθρωπος, όλο και πιο δουλεμένος άνθρωπος, όλο και πιο πνευματικός άνθρωπος, όλο και πιο υγιής προσωπικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως στις μέρες μας είναι και το πνεύμα της εποχής που ζούμε, στην εποχή του εγώ, σε μια ναρκισσιστική εποχή. Οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας είναι βαριεστημένοι και σου λέει «Δεν βαριέσαι». Πού θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ, πού θα καθίσω εγώ τώρα να συνομιλήσω, πού θα καθίσω εγώ τώρα να έχω όλο το πακέτο μιας ολοκληρωμένης ερωτικής σχέσης. Δεν μιλάμε για γάμο, δεν μιλάμε για δημιουργία οικογένειας, μιλάμε για μια ολοκληρωμένη ερωτική σχέση, που όταν λέμε ολοκληρωμένη ερωτική σχέση εννοούμε να συνδεθούν οι άνθρωποι σε πολλά επίπεδα. Οι περισσότεροι έχουν μέσα στο μυαλό τους ότι εγώ θέλω απλώς να περάσω καλά. Και κάτι το οποίο έχει γίνει και μόδα τώρα στις ιστοσελίδες γνωριμιών είναι να γράφω στο προφίλ τους αυτοί τύποι, ευτυχώς ξεκάθαρα, no drama. Δεν θέλουμε δράμα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, θεωρούν ότι
μία ερωτική σχέση στην οποία υπάρχει συζήτηση, στην οποία υπάρχει προσπάθεια επικοινωνίας, στην οποία υπάρχει ουσιαστική σύνδεση και άρα θα γίνουν και βαθύτερες συζητήσεις και άρα θα μιλήσει και θα μιλήσει και το άλλο πρόσωπο για τη δική του ζωή και θα χρειαστεί να μιλήσουμε και εμείς για τη δική μας ζωή και να μοιραστούμε τις αδυναμίες μας, τους φόβους μας, τα άγχη μας, τα προβλήματα μας, ότι κάτι τέτοιο είναι drama, ότι είναι δραματικό κάτι τέτοιο. Ναι, υπάρχει η διαταραχή δραματικής προσωπικότητας, η διαταραχή στριονικής προσωπικότητας, που είναι μια συγκεκριμένη διαταραχή προσωπικότητας στο β' πλέγμα, όμως όλα αυτά τα τυπάκια τα οποία γράφουν στο προφίλ τους «No drama please», παρακαλώ όχι δράμα, εννοούν «Δεν θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει συναισθήματα και όταν έχω μια συγκεκριμένη συμπεριφορά να υπάρχει απόκριση στη συμπεριφορά μου. Δεν θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος να με παίρνει στα σοβαρά και να παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά. Θέλω έναν άνθρωπο μόνο να κάνουμε τρέλες, να περάσουμε χαχαχά και χιχιχι και χουχουχου, να κάνουμε σεξ και με το καθένα σπίτι του και δεν θέλω να φορτωθώ τα προβλήματά σας και δεν θέλω να σας φορτώσω τα προβλήματά μου». Όχι με την έννοια του ότι δεν θέλω να σας φορτώσω τα προβλήματά μου, αλλά με την έννοια ότι δεν θέλω να συζητήσω για αυτά που πραγματικά μου συμβαίνουν, γιατί αν συζητήσω για αυτά πραγματικά μου συμβαίνουν θα πρέπει να ανοιχτώ και όταν ανοιχτώ θα πρέπει επιτέλους να αναλάβω την ευθύνη για να βελτιώσω τη ζωή μου. Δεν αφισβητώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν στοιχεία δραματικά, στοιχεία ιστριονικής προσωπικότητας, όμως είναι το γενικότερο πνεύμα της εποχής. Βαρεθήκαμε τις γκόμενες ή τις γυναίκες οι οποίες μιλάνε για συναισθήματα και μιλάνε για σοβαρά πράγματα και εμείς θέλουμε απλώς να περνάμε καλά. Δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι, πάρα πολλοί άντρες όμως είναι έτσι. Και γυναίκες έχει που είναι έτσι, δεν είναι μόνο άντρες. Και μιλάμε φυσικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Οι ναρκισσοί, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, δεν θέλουν να βιώνουν τα συναισθήματα τους, δεν θέλουν να συναισθάνονται τα συναισθήματα τους, πόσο μάλλον τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, πόσο μάλλον να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση. Οπότε κάποιος ο οποίος γνωρίζει μια κοπέλα προς την οποία υπάρχει ερωτική έλξη, αλλά η κοπέλα αυτή γυρνάει και του λέει «Ξέρεις, δεν έχω κάνει σεξ μέχρι σήμερα, είναι η πρώτη μου σχέση αυτή». Αν έχει έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αν είναι ένας εγωκεντρικός άνθρωπος, αν είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να αναλάβει ευθύνη ούτε καν για τον εαυτό του, θα πει πω, δεν θα ασχοληθώ εγώ τώρα με αυτή την περίπτωση, είτε να ασχοληθώ με αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να κουραστώ και εγώ δεν θέλω να κουράζομαι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να περνάω καλά, το μότο της ζωής μου είναι be happy. Don't worry, be happy. Μην ανησυχείς, να είσαι ευτυχισμένος. Θέλω να περνάω καλά. Φυσικά εννοείται ότι είναι πολύ καλή ιδέα να περνάμε καλά, αλλά ο δρόμος για να περνάμε καλά δεν είναι ο δρόμος της τεμπελιάς, αλλά ο δρόμος της πνευματικής εργασίας. Γι' αυτό είπα στη φίλη, είσαι διατεθειμένη να φας τα μούτρα σου, της έγραψα. Είσαι διατεθειμένη να δοκιμάσεις και να απογοητευτείς. Εάν προχωρήσει η φίλη στη δημιουργία ερωτικής σχέσης, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να φάει τα μούτρα της. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να απογοητευτεί και να της πούμε και εμείς καλώς όρισες στο club. Join the club. Έλα στην παρέα μας. Που είμαστε πολλές και είμαστε πολλοί που έχουμε φάει τα μούτρα μας και είμαστε απογοητευμένοι. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν σημαίνει ότι με την πρώτη αποτυχία ή με την πρώτη δυσκολία τα παρατάμε, όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να το αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να φάμε τα μούτρα μας. Δηλαδή δεν μας εγγύεται κανένας, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία και το έχω εξηγήσει στην αρχή αυτού του βίντεο, ότι αν παραμείνουμε παρθένες ή παρθένοι, ξέρω εγώ, μέχρι κάποια ηλικία, ότι αυτό θα μας φέρει την ευτυχία. Το ξέρουμε και δεν λέω ότι η κοπέλα το έχει κάνει γι' αυτό το λόγο. Δεν υπονοώ κάτι τέτοιο, όμως είπαμε, ζούμε σε εποχές τεμπέλικες, ηθικά, ψυχικά και πνευματικά τεμπέλικες εποχές. Οπότε φίλε Νάδα, εφόσον θέλεις να ξεκινήσεις να έχεις προσωπική ζωή, την επόμενη φορά που θα γνωρίσεις κάποιον και θα σου αρέσει, δεν λέω να το αποκρύψεις ότι δεν είχες άλλη ολοκληρωμένη ερωτική σχέση, αλλά μην το πεις και από το πρώτο ραντεβουγιά σας
είμαι η Μαρία και δεν έχω κάνει ποτέ σεξ. Μην το πεις και από το πρώτο ραντεβού. Περίμενε έτσι 2-3 ραντεβού, να συναντηθείτε λίγο καλύτερα, να γνωρίσετε λίγο καλύτερα, να πέσει και κανένα φίλη, σίγουρα φίλη θα έχεις δώσει. Και μετά όταν φτάσει στο, όταν φτάσετε στο ψητό, δηλαδή όταν φτάσει στο σημείο μετά από κάποιες συναντήσεις που θα πάει στο ερωτικό κομμάτι και σου εκφράσει ο άλλος ο άνθρωπος ότι θέλει να έχετε ερωτική επαφή, τότε πες του, εάν θέλεις και εσύ, θέλω και εγώ να έχω ερωτική επαφή, απλώς πρέπει να σε ενημερώσω ότι θα είναι η πρώτη μου ερωτική επαφή, οπότε μη με παρεξηγήσεις αν δεν είμαι και expert. Και να το εξηγήσεις ότι, εφόσον ισχύει αυτό για σένα, ότι εσύ θέλεις απλώς να έχεις την εμπειρία του να βιώσεις μια ερωτική σχέση και δεν θεωρείς ότι επειδή θα είναι ο πρώτος σου ερωτικός σύντροφος ότι πρέπει και να σε παντρευτεί. Να το ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα. Σου έχω μιλήσει για την ψυχοθεραπεία, μου είπες ότι έχεις κάνει λίγη στο παρελθόν. Αν κάνεις ψυχοθεραπεία τώρα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί μέσω της ψυχοθεραπευτικής σχέσης θα συζητήσεις όλα αυτά τα θέματα και επίσης κάθε φορά που θα πηγαίνεις στη θεραπεία σου θα έχει περάσει και μια εβδομάδα περίπου, το συνήθως μια φορά τη εβδομάδα γίνει οι ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις, όπου θα μπορείς να συζητάς με τον ψυχολόγο σου, με την ψυχολόγο σου επί τόπου τα καινούργια στοιχεία που έχουν έρθει στη ζωή σου, την καινούργια γνωριμία που πιθανόν να έχεις κάνει και να παίρνεις πιο εξατομικευμένες συμβουλές. Δεν είναι το τέλος του κόσμου αν φτάσαμε στα 30, στα 35 και δεν έχουμε κάνει σεξ. Είπαμε ότι το προσδόκιμο της ζωής των ανθρώπων σήμερα είναι πάνω από 85 χρόνια, άρα τι είναι 35 χρόνια μπροστά στο 85, έχεις άλλα 50. Επίσης θέλω να πω ότι γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν την ερωτική τους ζωή στα 35, στα 40, κάποιους στα 43, ξέρω μια κοπέλα, και είχαν μια χαρά ερωτική ζωή στη συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι η ερωτική σεξουαλική λειτουργία, δεν είναι από τις απαραίτητες λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος, όπως την αναπνοή, που αν δεν αναπνεύσεις θα πεθάνεις. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν έχει ερωτική ολοκλήρωση, ότι δεν είναι άνθρωπος και ότι δεν είναι ολοκληρωμένος ως άνθρωπος και ότι του λείπει κάτι. Είπαμε επίσης ότι υπάρχει, και το έχω σημειωμένο για να το κάνω βίντεο κάποια στιγμή, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι asexual και θεωρούν ότι είναι ένας διαφορετικός ερωτικός προσανατολισμός που λένε ότι δεν θέλουν να κάνουν σεξ. Μπορεί να νιώθουν ερωτικά συναισθήματα είτε για έναν άνδρα είτε για μια γυναίκα, αλλά δεν τους ενδιαφέρει η ερωτική επαφή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ερευνημένο και μελετημένο, όμως υπάρχει ομάδα ανθρώπων παγκοσμίως, είναι 1% του πληθυσμού περίπου, οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους asexual και θεωρούν ότι έτσι είναι φτιαγμένοι και ότι αν θα κάνουν σεξ θα κάνουν γιατί έχουν παντρευτεί κάποιον και πρέπει να κάνουν παιδιά και δεν τους ενδιαφέρει η ερωτική επαφή. Δεν είναι δηλαδή το α και το ω ενός ανθρώπου τον έχει κάνει σεξ ή όχι, και έχουμε πει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που γίνεται και 60 χρονών να έχουν ερωτική επαφή και 70 χρονών έχουν ερωτική επαφή. Όσοι έχετε ξαναδεί βίντεο δικά μου θα θυμάστε την ιστορία που μου κάνει τρομερή εντύπωση όταν ήμουν φοιτήτρια. Το ζευγάρι των Άγγλων που έμεναν απέναντι από το πατρικό μου, που είχα πάει είχα πάει μια γιορτή Χριστούγεννα ήταν να τους πάρω μελομακάρουνα και κουραμπιέδες γιατί μας είχαν στείλει αυτή Christmas cake και τους ρώτησα πώς τα καταφέρνατε και κρατάτε τόσο ζωντανή την ερωτική σας σχέση τόσα χρόνια μετά, γιατί ήξερα ότι ήταν γύρω στα 75 και οι δύο και είχαν μεγάλα παιδιά που ερχόντουσαν από την Αγγλία και τους επισκέπτονταν και γέλασαν και οι δύο και μου είπαν την ιστορία τους ότι τα παιδιά είναι από τον πρώτο γάμα του άντρα, δεν ήταν, ήταν η μητριά η γυναίκα, δεν ήταν η φυσική τους μητέρα. Ήταν χείρος αυτός γύρω στα 70 και πήγε σε μία κρουαζιέρα που ήταν 300 άτομα, senior singles, δηλαδή άνθρωποι single που ήταν στην τρίτη ηλικία. Και από όλη την κρουαζιέρα εκείνη, οι μόνοι που γνωρίστηκαν και δημιούργησαν ερωτική σχέση και παντρεύτηκαν ήταν αυτό το ζευγάρι, και η κοπέλα λέει ήταν 74 ετών τότε, παρθένα σας παρακαλώ. Σκοτσέζα η τύπησα, η οποία μου είχε πει τότε, μιλάμε τώρα το 94 αυτή η συζήτηση, τώρα και οι δυο θα είναι μακαρίτες, η οποία μου είχε πει τότε ότι εγώ, μου λέει, δεν ήθελα να δώσω τον εαυτό μου σε όποιον να είναι, ήθελα να το δώσω σε κάποιον που να άξιζε τον κόπο. Και όταν γνώρισα στα 74 με αυτόν τον άνδρα που άξιζε τον κόπο, τον παντρεύτηκα και όντως ήταν πολύ ερωτευμένη, γιατί τους βλέπαμε χεράκια, καθόντουσαν στη βεράντα, πίνανε τα περιτύφ τους, το τσάι τους, φιλιόντουσαν, ήταν έτσι χαρούμενοι. Υπάρχει ελπίδα. Ελπίζω να ήταν ένα βίντεο χρήσιμο
όχι μόνο για όσους είναι παρθένοι στα 35, αλλά και για αυτούς που δεν είναι, από αυτούς τους άλλους που είμαστε στο κλαμπ. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνδρες αδικημένοι και όλες οι γυναίκες από πάνω. Σας λέω, υπάρχει και μισανδρισμός και μισογυνισμός στην κοινωνία μας. Το έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τα φύλλα, αλλά να βλέπουμε ανθρώπους, να μην βλέπουμε φύλλο, αλλά ανθρώπους. Και ο καθένας από εμάς πρέπει να ψάξει μέσα του, και το καλύτερο είναι με τη βοήθεια ψυχολόγου και ψυχοθεραπείας και ψυχοεκπαίδευσης, να ψάξει μέσα του για να βρει τι ακριβώς έχει δημιουργηθεί στην παιδική του ηλικία, τι είδους τραύματα τα οποία τον την εμποδίζουν από του να χαίρεται τη ζωή στο σήμερα. Και σίγουρα ένα πολύ βασικό μήνυμα είναι ότι τα αγαθά κοπισχτώνται. Μιλώ φυσικά για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφεύγουν τις ευθύνες και θέλουν μόνο τις χαρές της ζωής. Καλή δύναμη σε όλους και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σας αγαπώ.